Η συζήτηση σήμερα αφορά στο πέμπτο υποέργο, που είναι η κατασκευή τριών κόμβων, οι οποίοι είναι στην έξοδο της Τρίπολης προς το Άργος. Ο ένας πριν τη συμβολή με τον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου Τρίπολης Καλαμάτας και ο δεύτερος μετά τη συμβολή, δηλαδή προς την κατεύθυνση του Άργους. Ο δε τρίτος, το σύνολο των 26 στρεμμάτων αφορά και την έκθεση που καταλαμβάνουν και οι τρεις, είναι νοτιότερα του παλαιού δρόμου της οδού Ναυπλίου, δηλαδή της εξόδου από Τρίπολη προς Αθήνα. Οι κόμβοι αυτοί εξυπηρετούν τη λειτουργία των παραδρόμων στο σύνολό τους. Επομένως, την κίνηση και στην επέκταση του σχεδίου πόλεως της Τρυπόλεως περιοχής Κολοκοτρώνη, που είναι εκατέρωθεν της εισόδου της Τρίπολης από Αθήνα, και την καλύτερη λειτουργία, την καλύτερη δηλαδή πρόσβαση και προς τη βιομηχανική περιοχή και προς παραδρόμους εκατέρωθεν του αυτοκίνητου δρόμου. Ο δε τρίτος εξυπηρετεί την σύνδεση όλων των παραδρόμων μέχρι τη συμβολή με την παλαιά οδό της Τρυπόλεως Καλαμάτας. Το επίγον του θέματος έχει να κάνει διότι μιλάμε για ένα υποέργο έργου ΕΣΠΑ, στο οποίο είναι ολοκληρωμένη προφανώς η μελέτη και έχει γίνει και το κτηματολόγιο, και το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει και να συμβασιοποιηθεί και να ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2023. Έχει πλήρως έτοιμη μελέτη, από την οποία προκύπτουν και οι εκτάσεις που πρέπει να παλωτριωθούν, και επομένως μπορεί άμεσα να προχωρήσει προς υλοποίηση. Είναι ένα θέμα ουσίας. Η μελέτη αυτή έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό και πολλά χρόνια. Δεν προχώρησε όσο όφιλε πολύ γρήγορα για να προχωρήσει η διαδικασία αυτή ώστε να λειτουργήσει το υποέργο. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να πω το εξής. Το θέμα των παραδρόμων και της εργολαβίας των παραδρόμων είναι ένα οδυνηρό έργο για την περιφέρεια. Είναι ένα έργο όπου δεν τηρήθηκε η σύμβαση του φυσικού αντικειμένου. Είναι ένα έργο που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και 2,5 χρόνια και δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι ένα έργο που έχει πάρει στον τρόπο που εσείς το έχετε καθορίσει συμπληρωματική σύμβαση πάνω από 1 εκατομμύριο. Εάν αυτή τη στιγμή επισκεφτείτε το έργο, θα δείτε την κακοτεχνία. Η επίσκεψη στην περιοχή αυτή και ασφαλώς και βέβαια θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα προκειμένου αυτό το τόσο πολύ χρήσιμο έργο για την λειτουργία της πόλης, του Δήμου, αλλά κυρίως όμως για την αποσυμφόρηση του αυτοκινητοδρόμου, θα πρέπει να δοθεί ως άρτια και λειτουργικός στην περιφέρειά μας. Ομόφωνα επομένως, ψηφίζεται εκτός ημερησίας διατάξεως το πρώτο θέμα σύμφωνα με την εισήγηση. Λοιπόν, στο πρόγραμμα νέων αγροτών και σε αυτούς τους οποίους θα πρέπει, εφόσον είχαν ολοκληρωμένες μελέτες και είχαν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της διαχειριστικής αρχής, να χρηματοδοτηθούν και να μην αποκλειστούν λόγω έλλειψης χρημάτων. Εντάχει λέω ότι στην περιφέρεια Πελοποννήσου είχαν υποβληθεί 1.870 αιτήσεις προκειμένου να μπουν στο πρόγραμμα του μέτρου 6.1 και από το σύνολο αυτών των αιτημάτων περίπου 400 αιτήσεις έμειναν εκτός προγράμματος επειδή δεν είχαμε χρήματα. Αυτό που από την πρώτη στιγμή πρέπει να επισημάνω είναι ότι με τα θέματα αυτά ασχολούμεθα και με τα προβλήματα και με τα τελευταία προβλήματα που έχουν έρθει λόγω των αυξήσεων και επομένως αύξηση του καλλιεργητικού κόστους και με το πρόβλημα της σταφίδας και με τα ζητήματα τα άλλα των σίκων που ενδεχομένως λόγω των συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων θα πρέπει να γίνουν αποζημιώσεις στους σκοπαραγωγούς διότι οι ζημιές είναι μεγάλες. Είπε κάτι ο Στάθης ο Αναστασόπουλος. Νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε μια προσπάθεια και ένα αγώνα. Εγώ θα σας αναφέρω μόνο, κυρία Νικολάκου, 3-4 παραδείγματα από την Αργολίδα για να καταλάβετε τι έχει γίνει. Σε αυτή εδώ την αίθουσα έγινε μια σύσκεψη, αν θυμάστε, για την παγοπληξία. Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή η ΔΑΟΚ, αλλά και εμείς ως περιφέρεια, κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα και καταφθάσαμε και φέραμε πολύ μεγάλο κοντήλι, 15 εκατομμυρίων, συν τα 5 εκατομμύρια που είναι αντικειμενική.
Άρα μιλάμε για ένα πολύ σπουδαίο κονδύλι για την Ανατολή 20 εκατομμυρίων. Το γεγονός ότι η ανάγκη αντιπλημμυρικής προστασίας έχουν και άλλες περιοχές στη Μεσσηνία, εκτός Καλαμάτας, και με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Μαυροζούμενα στη Βαλίρα, που έχω και προσωπική άποψη γιατί πήγα και την επισκέφτηκα. Η επερώτηση όπως έχει κατατεθεί, το πρόβλημα είναι υπαρκτό, πρέπει να υπάρξει παρέμβαση. Και να σας κάνω και μια ενημέρωση της τελευταίας στιγμής, όπως ενημερώθηκα από τον πρόεδρο της Βαλίρας, τον κύριο Σταύρο Μακρύ, προέκυψε μια θετική εξέλιξη, διότι υπήρξε επαφή και επικοινωνία με τον κύριο Γιαννακέα, ότι εγκρίθηκε το ποσό του 1.200.000 ευρώ για παρεμβάσεις. Όσο αφορά το αντιπλημμυρικά του Νέδοντα και τα φράγματα, νομίζω ότι έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση στην προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με το αντιπλημμυρικό της Καλαμάτας. Όλο αυτό θα, και από τη στιγμή που υπάρχουν και κάποιες ανταπροτάσεις και προτάσεις όσον αφορά από την Περιφερειακή Αρχή, νομίζω θα διευθετηθεί συνολικά το θέμα και ίσως να προκύψουν συγκεκριμένοι καθαρισμοί για αυτό που είπατε. Ερχόμαστε τώρα στο μεταφορά μαθητών. Πανηγύρισε η κυβέρνηση γιατί ότι βγήκαμε από την ενισχυμένη εποπτεία. Πανηγυρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί μας έβγαλαν τα μνημόνια. Αλλά τα μνημόνια είναι εδώ. Μειωμένες κατά ένα τρίτο οι δαπάνες για τη μεταφορά των μαθητών στην Πελοπόννησο. Με βάση λοιπόν αυτή τα μνημόνια που κάποιοι πανηγύριζαν, να μην πω ονόματα και αρχίζουμε κόντρες, ότι πιάσαμε τους στόχους των μνημονίων, να ποιοι είναι οι στόχοι, αναστάτως επικρατεί στη Μεσσηνία και ειδικά στην ορεινή Μεσσηνία. 12 νήπια θα πάνε, λέει, με το λεωφορείο. 12 νήπια θα σταματάνε κατά μεσής του δρόμου, θα περιμένουν στον εθνικό δρόμο, παιδιά 4 και 5 και 6 χρόνων, στον εθνικό δρόμο θα περιμένουν ή θα τα αφήνει το λεωφορείο. Δεν καταλαβαίνετε ότι είναι έγκλημα. Αν συμφωνείτε να γίνει μια ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην οποία να κληθεί ο ίδιος, ο κύριος Θεμέλης, να αναπτύξει τα όσα αναφέρει στην επιστολή του και στο τέλος της συνεδρίασης να βραβευτεί από το Περιφερειακό, από την Περιφέρεια και το Περιφερειακό Συμβούλιο για το μεγάλο του έργο και τη μεγάλη προσφορά του στον πολιτισμό της πατρίδας μας. Για τους νέους γεωργούς έχουν διατεθεί συνολικά στην περιφέρειά μας 54 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε περισσότερους γεωργούς, κάποιοι οι οποίοι είχαν όλες τις προϋποθέσεις, δεν μπήκαν μέσα στο πρόγραμμα. Επομένως απαιτούνται 12.770.000 ευρώ επιπλέον. Στην Αργολίδα, ξέρετε πώς προχωρούν τώρα με εκατομμύρια ευρώ. Και στο Φενεό 15 χρόνια εγκαταλελειμμένος και στο Δόριο 20 χρόνια εγκαταλελειμμένος. Σήμερα ήρθαν από τη Λεστάνη. 15 με 20 Σεπτεμβρίου θα γίνει μια ευρεία σύσκεψη για να προχωρήσει ο αναδασμός στην Εστάνη. Και προχωρεί, Δημήτρη, και στην Αργολίδα. Αυτό δεν είναι αγροτική πολιτική? Από τον προϋπολογισμό μας έχουμε διαθέσει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ για αρδεύσεις, για την προβολή των προϊόντων, για νέες καλλιέργειες σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ, νέες καλλιέργειες ή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για τα γεωργικά σχολεία ή χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των ασθενειών και της Καστανιάς και των Ξινών. Έχετε πάρα πολύ δίκιο όταν μιλάτε, δεν ξέρω, Δήμητρα εδώ είναι, όταν μιλάτε για τα φράγματα και τα μικροφράγματα. Πόσα είναι αυτά? 700 στο ανάντι του Νέδοντα, τα οποία είναι απαξιωμένα, έχουν γεμίσει με πέτρες. Αυτά τα φράγματα τα επισκέπτονταν οι Καλαματιανοί προηγούμενες δεκαετίες και φωτογραφίζονταν στους καταράκτες το χειμώνα, πληρωμένα από το Ταμείο του Νέδοντος, παρακαλώ, αλλά ξέρετε είναι εκτός χρηματικού πλαισίου. Τα 80 εκατομμύρια ευρώ δίνονται στο Μωρέα, στον αυτοκινητόδρομο, για θέματα που συνδέονται με τον αυτοκινητόδρομο. Αγαπητέ κύριε Γόντικα, δεν είμαστε βουλή, δεν είμαστε νομοθετικό σώμα, δεν νομοθετούμε. Μην μου λέτε οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μην λέμε στον κόσμο ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει. Γιατί δεν αποφασίζει. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ό,τι αποφασίζει είναι σύμφωνα με τον νόμο.
Αν αποφασίσει αυτό το συλλογικό όργανο κάτι το οποίο είναι αντίθετο με τον νόμο, προφανώς δεν θα πάρει νομιμότητα. Ας συνοηθούμε σε αυτά τα βασικά πράγματα, ότι πρέπει και οι υπάλληλοι μας και εμείς να πειθαρχούμε στον νόμο. Η Περιφερειακή Αρχή είναι τόσο ευαίσθητη που μεταφέρει από γεύματα παιδιά αμαία, τα οποία πρέπει να πάνε σε αθλητικούς χώρους. Πρέπει να ξέρετε. Και μην πουλάτε εδώ πέρα, με συγχωρείτε για το ρήμα, ευαισθησία. Προφανέστατα, σε αυτό το σύνθετο πρόβλημα, και η βάση του προβλήματος είναι και πρέπει να θρηνούμε όλοι, η εγκατάλειψη των σχολείων, δεκάδες σχολεία κλείνουν κάθε χρόνο, επομένως τα παιδιά μεταφέρονται σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Εμείς, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε εμπιστοσύνη στις υγείες των υπηρεσιών. Λέτε ότι η Περιφερειακή Αρχή θέλει να γλιτώσει ένα χιλιάρικο ή δύο χιλιάρικα, ή θέλει να τα βάλει με τον κόσμο, ή δεν θέλει να κάνει το καλύτερο. Έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο και λειτουργούμε. Επί αυτού του θεσμικού πλαισίου θα γίνουν οι ενστάσεις, θα κριθούν οι ενστάσεις και με διάθεση εξαιρετικά καλή, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο κόσμος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Πέτρος ο Θέμελης είναι ευεργέτης της Ελλάδος, όχι μόνο της Μεσσηνίας. Έχει δημιουργήσει ένα αρχαιολογικό πάρκο που όμοιό του δεν υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Έχει συμβάλει στην αύξηση του τουρισμού. Γύρω στις 250.000 άνθρωποι επισκέπτονται το συγκεκριμένο χώρο κάθε χρόνο, χωρίς να είναι ο πρώτος σε επισκεψιμότητα στη Μεσσηνία. Ο πρώτος είναι η Μεθόνη. Το κάστρο το εγκαταλειμμένο. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, όπως ξέρετε, όχι μόνο στην αρχαία Μεσσηνία, αλλά σε πάρα πολλές περιοχές και στη Μεσσηνία και σε ολόκληρη την περιφέρειά μας.